το 86% φτάνει το ποσοστό των Ελλήνων που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του όσον αφορά τους λογαριασμούς, σύμφωνα με μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τα αποτελέσματα της οποίας είναι συγκλονιστικά. Επίσης, το αυξανόμενο κόστος ζωής ανησυχεί τους Έλληνες σε ποσοστό που αγγίζει το 100%, ενώ και στην Ευρώπη γενικότερα το ποσοστό βρίσκεται στο 93%. Εκτός από την Ελλάδα, τα χειρότερα ποσοστά καταγράφονται στην Κύπρο 99%, την Ιταλία και την Πορτογαλία με 98%. Η ανησυχία του κόσμου αφορά βέβαια στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας που συνεχώς αυξάνονται. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα δείχνει ότι η ακρίβεια αποτυπώνεται σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και τη μόρφωση. Η απειλή της φτώχειας είναι επίσης μια δεύτερη μεγάλη ανησυχία των Ευρωπαίων, με τους Έλληνες να ανησυχούν σε ποσοστό 97%. Τρίτη πιο διαδεδομένη ανησυχία στη χώρα μας είναι η μετανάστευση σε ποσοστό 86% και ακολουθεί η εξάπλωση του πολέμου στην Ουκρανία σε ποσοστό 81% σε επίπεδο Ευρώπης γενικότερα. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση των πολιτών, η έρευνα δείχνει ότι οι επιπτώσεις από τις αλλεπάλληλες κρίσεις γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές. Σχεδόν το ίμιση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 46%, δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει ήδη μειωθεί λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και του αυξανόμενου κόστου ζωής. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει το 66%.